Το χτύπημα των κατασταλτικών μηχανισμών απέναντι στους οικοδόμους, στους εργαζόμενους, σε μια παράσταση διαμαρτυρίας, έρχεται με πολιτική επιλογή της κυβέρνησης που θέλει βάση θυσία να περάσει αυτό το αντεργατικό νομοσχέδιο. Εμείς αυτό θα το απαντήσουμε με τη δύναμή μας μεθαύριο στο συλλαλητήριο στις 10 του μηνός στην απεργία, όταν θα κλείσουν όλα τα γιαπιά 100% και όταν θα βρούνε απέναντί τους συγκροτημένα, οργανωμένα τα μαζικά μπλοκ της εργατικής τάξης. Τότε θα τρέμουνε και θα αναγκαστούνε να τα μαζεύουνε πίσω όλα αυτά από τον τραχανά που έχουν απλώσει και κάνει τη ζωή μας χειρότερη. Με εμπιστοσύνη λοιπόν στις δυνάμεις μας. Δώσαμε το μήνυμα σήμερα. Δώσαμε το μήνυμα και αυτό το μήνυμα είναι τόσο αληθινό που τσακίζει κόκαλα. Όταν έρχονται οι άλλοι και λένε δεν θα δουλεύετε Κυριακές αλλά το παιδό θα γίνετε μοναχό του. Τώρα ας πάρει ένα φτιάρι ο Χατζηδάκης να πάει να μαζέψει, να αρχίσει να δουλεύει από σήμερα το παιδό και να πάει να το ρίξει αύριο όπου αυτός θέλει. Συνάδελφοι, ορισμένες φορές μέσα στην ιστορία και στην ταξική πάλη χρειάζεται να δίνουμε και περισσότερο από τις δυνάμεις που έχουμε, χωρίς να αφήνουμε τίποτα αναξιοποίητο. Εδώ έχουμε τις ανατροπές του αιώνα. Θα δουλεύουμε και δεν θα πληρωνόμαστε. Θα δουλεύουμε τα ρεπό, θα δουλεύουμε τις άδειες, θα δουλεύουμε τις Κυριακές για να θησαυρίζουν ορισμένα αρπακτικά του ιδρώτα μας. Δεν πρόκειται να το δεχτούμε με τίποτα. Απαιτούμε εδώ και τώρα να αποσυρθεί το νομοσχέδιο και να ξέρουν καλά και ο Υπουργός και η κυβέρνηση, αυτοί που δίνουν εντολή στους κατασταλτικούς μηχανισμούς να χτυπάνε εργάτες, και αυτοί που ανοίγουν τις πόρτες τους στους βιομήκανους, στους εφοπλιστές και στους τραπεζίτες, να ξέρουν καλά ότι με εμάς δεν μπορούν να ξεμπερδέψουν εύκολα, γιατί είμαστε από τέτοια πάστα φτιαγμένοι, ερχόμαστε από πολύ μακριά, από πολύ πίσω και στοχεύουμε να πάμε πολύ μπροστά και θα το κάνουμε με τον αγώνα μας. Η σημερινή μας παράσταση διαμαρτυρίας τελειώνει εδώ. Όπως ήρθαμε συγκροτημένα, συγκροτημένα θα φύγουμε και προς τα πίσω. Και συνάδελφοι, να είστε σε άμεση επικοινωνία με τα παραρτήματα του συνδικάτου. Να δώσετε το μήνυμα στους χώρους δουλειάς και το μήνυμα της οργάνωσης του αγώνα και το μήνυμα ότι πρέπει να φανούμε δυνατοί και να παρακολουθείτε τις εξελίξεις μέρα με τη μέρα. Πρέπει να κάνουμε τόσα και άλλα τόσα για να μην περάσει αυτό το τερατούργημα. Να είστε καλά. Χωρίς προσέγγα, εργασίτε κυρτά, εργατή,